Καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ σήμερα. Σήμερα είμαστε για δύο λόγους. Ο κύριος Καρούζος και η Ελένη Ιδρυνισοπούλου θα μας πούν δύο λόγια για την έκβαση της υπόθεσης από εδώ και πώς θα συνεχίσουμε από εδώ και πέρα. Και μετά εμείς θα μιλήσουμε για το πώς θα συνεχίσουμε εμείς το δικό μας αγώνα. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο στο δικηγόρο μας, τον Γιάννη τον Καρούζο, να μας πει δύο λόγια. Που ήρθατε στην έτσι σύντομη κουβέντα που θα κάνουμε. Τα όσα θα πούμε σήμερα δεν είναι οριστικά, υπό την έννοια ότι περιμένουμε με ενδιαφέρον το σκεπτικό της απόφασης του Αρείου Πάγου, γιατί ανέστειλε την πρωτόδικη δικαστική απόφαση. Και μάλιστα το περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί η απόφαση ίσχυε πρωτοδίκως, για πολύ συγκεκριμένους λόγους κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή. Δεν είναι εύκολο μια πρωτόδικη απόφαση που διατάζει επαναπρόσληψη και μάλιστα κατά του δημοσίου να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή. Αυτό σημαίνει σε εξαιρετικές περιστάσεις, όταν δηλαδή οι ίδιοι οι εργαζόμενοι που προσφεύγουν και δικαιώνονται αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προσωπικά, οικογενειακά, κοινωνικά προβλήματα, τέτοια που να δώσουν την πεποίθηση στο δικαστή ότι αν καθυστερήσει έστω και μία στιγμή η υλοποίηση απόφασης, οι άνθρωποι αυτοί θα αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης. Έτσι έκρινε το πρωτόδικο δικαστήριο και μάλιστα έκρινε πάρα πολύ δίκαια, διότι την ίδια χρονική στιγμή που έκρινε αυτό το πράγμα, απέρριψε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχαμε καταθέσει και που ζητούσαμε εμείς με τη μορφή του κατεπήγοντος να δικαιωθούμε προσωρινά από τον δικαστή. Δηλαδή θέλησε να θωρακίσει τη σκέψη του αυτή με μια πολύ μεγάλη προστασία για τις εργαζόμενες, που σημαίνει προστασία πρωτόδικης απόφασης, αμέσως εκτελεστής, χωρίς καμία άλλη δυνατότητα από πλευράς του δημοσίου στην υλοποίησή της. Αυτά έκρινε το πρωτόδικο δικαστήριο. Επίσης, το πρωτόδικο δικαστήριο θεμελίωσε πλέον τελεσίδικα, επαναλαμβάνω τελεσίδικα, χωρίς να έχει δικαίωμα ο Άριος Πάγος να το ξαναελέγξει, ένα πολύ σημαντικό γεγονός, ότι το δημόσιο συμφέρον από την απόλυση των καθαριστριών σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετείται. Επίσης, ότι παραβιάστηκε ο ίδιος ο μνημονιακός νόμος που είχε οριοθετήσει και προσδιορίσει πώς ακριβώς θα γίνεται η διαθεσιμότητα και παραβιάστηκε για το λόγο που είπαμε από την αρχή, ότι ειδικά οι καθαρίστερες του Υπουργείου Οικονομικών απολύθηκαν, τέθηκαν στη διαθεσιμότητα εν μία νυχτή, χωρίς να υπάρχει ούτε μία οικονομοτεχνική μελέτη, ούτε ένα πρόχειρο σημείωμα υπηρεσίας που να αποδεικνύει ότι το κόστος του δημοσίου, επειδή αυτές οι γυναίκες πληρώνονταν όπως πληρώνονταν και δούλευαν, ήταν τόσο μεγάλο να θεωρηθεί πλεονάζον προσωπικό να απολυθεί, άρα ως μοναδική λύση θα ήταν για το δημόσιο αυτό. Τέτοια μελέτη δεν υπήρξε, δεν προέκυψε από πουθενά, αντίθετα ο νόμος το απαιτεί και γι' αυτό ο δικαστής είπε ότι ακόμα και ο νόμος του Μνημονίου σωστά δεν εφαρμόστηκε. Δεν συζητάμε για τα γεγονός που ξέρετε πολύ καλά ότι δεν δόθηκε αποζημίωση στις γυναίκες αυτές και μάλιστα δεν τους δόθηκε η ευκαιρία εν πάση περιπτώσει και να αξιολογηθούν και να μοριοδοτηθούν σωστά από τη διαδικασία που προβλέπεται για τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους. Το τι ακριβώς συνέβη σήμερα με μια διαδικασία που ακούγεται ότι έχουν κάνει αίτηση και μπορούν να περιμένουν και μια χαρά υπάρχει ελπίδα στο τούνελ από το θεσμό της διαθεσιμότητας, σας τα πει η κυρία Ελένη Διονυσοπούλη, συνάδελφος που συμπαρίσταται στην υπόθεση, εξίσου με μένα, μετά. Για να τα λέμε όμως ένα-ένα, έτσι. Αυτά που έκρινε το πρωτόδικο δικαστήριο, αγαπητοί φίλοι, δεν μπορεί ο Άριος Πάγος να τα επανεξετάσει. Αν το δημόσιο είχε προτιμήσει να ακολουθήσει τη φυσιολογική πορεία των πραγμάτων και να διαφωνήσει με την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου, θα μπορούσε να κάνει μία έφεση και να αξιολογήσει εκ νέου το εφετείο αν αυτά που είπε ο πρωτοδίκης ήταν σωστά ή όχι. Ο Άριος Πάγος στο Σεπτέμβριο θα κάνει ένα έλεγχο τυπικό νομιμότητας της υπόθεσης και εν πάση περιπτώσει χωρίς να προδικάσω θεωρώ ότι αυτά τα ζητήματα δικονομικά, δηλαδή τα ζητήματα που προανέφερα, δεν μπορεί να τα ελέγξει. Πλέον αποτελεί η τελεσίδικη κρίση του δικαστηρίου. Θα περίμενε λοιπόν κανείς από μια τέτοια εξέλιξη, όταν μάλιστα επαναλαμβάνω αυτά έχουν γίνει τελεσίδικα δεκτά, το Υπουργείο Οικονομικών να επανεξετάσει όχι τις καθαρίστριες, αυτά που είπε ο πρωτόδικος δικαστής, δηλαδή ότι το δημόσιο συμφέρον δεν εξυπηρετείται με κανόνες διαφάνειας και νομιμότητας αυτή τη στιγμή στη ΔΟΗ. Και κάνουμε έκκληση αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Οικονομικών, στον κύριο Υπουργό, τον νέο Υπουργό, ας εξετάσει να δει ανά περίπτωση
αυτές τις συμβάσεις εργολάβων, ας λάβει υπόψη του ότι γίνονται με απευθείας αναθέσεις, χωρίς κανέναν απολύτως διαγωνισμό και κυρίως ας λάβει υπόψη του το γεγονός ότι η πρωτόδικη απόφαση είπε ότι στο στάδιο αυτό δεν τηρείται καμιά διαδικασία νομιμότητας και διαφάνειας για τις συμβάσεις των εργολάβων. Πρώτο. Δεύτερο, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος το πολύ απλό. Δεν γίνεται να μιλάμε για απαλλαγή του δημοσίου από δημόσιους υπαλλήλους, που πάντως τέτοιες δεν είναι καθαρίστες του Υπουργείου Οικονομικών, και να δέχεται το δημόσιο να τις χρηματοδοτεί έστω με πενιχρά χρήματα τάξης 75% του μισθού τους κανονικά, έχοντάς τις στο σπίτι που δεν είναι στο σπίτι, είναι στο πεζοδρόμιο. Ταυτόχρονα δε, να αναθέτει τη δουλειά αυτού του μεροκάμωτου που τους το δίνει για να κάθονται σπίτι σε συνεργεία εργολάβων, όπου επίσης το κόστος θα σας το αναλύσει η κυρία Διονυσοπούλου μετά, σε σχέση με το τι μεσάζων υπάρχει που παίρνει όφελος και πώς τελικά έστω και έτσι το δημόσιο συμβαίνει εξυπηρετείται. Θα τα πει η Ελένη μετά, η συνάδελφος. Άρα λοιπόν, ζούμε πραγματικά ένα παράλογο συμβάν, το δημόσιο να χρηματοδοτεί μια κατηγορία εργαζομένων χωρίς να τους απασχολεί και ταυτόχρονα εκεί που θα μπορούσε να τους απασχολήσει έστω για τους μήνες της διαθεσιμότητας, έστω μέχρι να συζητηθεί η υπόθεση σενάριο πάγου το Σεπτέμβριο, να παίρνει ιδιώτες και να τους δίνει και σε αυτούς λεφτά για παροχή υπηρεσιών, ασφαλώς που το πρωτόδικο δικαστήριο τελεσίδικα πλέον έκρινε ότι δεν είναι ποιοτικά υψηλού επίπεδου, και όταν συζητάμε για ποιοτικά υψηλού επίπεδου δεν συζητάμε με την αισθητική έννοια του όρου, αλλά επειδή αφορά δημόσιες υπηρεσίες, επειδή αφορά προσωπικά δεδομένα πολιτών και φορολογούμενων, καταλαβαίνετε ότι διακυβεύεται ασφαλώς και για το λόγο αυτό το δημόσιο συμφέρον, όταν στο ρόλο του δημόσιου υπαλλήλου, αν ήθελε ποτέ δύο την ανεκαθαρίστριας, θα έχουμε αλλοδαπές ή θα έχουμε ιδιωτικά συνεργεία που κανείς δεν θα έχει την ευθύνη εποπτείας τους, κανείς δεν θα μπορεί να κάνει το οτιδήποτε από την πρόσβαση που εκ της καθαριότητας θα έχουν αυτές τα δημόσια έγγραφα και στα φορολογικά απόρριτα των Ελλήνων πολιτών. Αυτά τα έκρινε το πρωτόδικο δικαστήριο. Και η ανάγνωση αυτών των δικαστηρίων δεν υποβαθμίστηκε σε κανένα στάδιο μέχρι σήμερα από κανένα δικαστήριο, ούτε από τη χθεσινή απόφαση του Ορίου Πάγου. Φτάνοντας στη χθεσινή απόφαση του Ορίου Πάγου, ασφαλώς και η κίνησή μας σήμερα δεν είναι μια κίνηση επικοινωνιακού χαρακτήρα. Και μπορώ να σας πω ότι πλέον οι καθαρίστες δεν το έχουν ανάγκη. Η κίνησή μας είναι να δώσουμε στον κόσμο τον απλό που μας παρακολουθεί ότι η περίπτωση των καθαριστριών δεν είναι μια περίπτωση μόνο σήμαντη που αφορά αυτές τις γυναίκες, αφορά όλη την κοινωνία. Γιατί το πρόβλημα των καθαριστριών, όπως τίνει να εξελιχθεί, είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες συνάδελφοί τους και στον ιδιωτικό τομέα. Και ασφαλώς δεν υιοθετούμε την άποψη ότι δεν γίνεται όλοι να ασχολείστε με τις καθαρίστριες και 1,5 εκατομμύρια άνεργοι στη χώρα να μην κοιτάει κανείς και κανένας προβολέας απάνω τους. Είμαστε η ίδια κατηγορία. Και είμαστε η ίδια κατηγορία, αγαπητοί φίλοι. Γιατί οι γυναίκες αυτές, καταλήγοντας μετά τις 18 Αυγούστου που τελειώνει η διαθεσιμότητα, βρίσκονται στο καθεστώς της ανεργίας, σε μια κατηγορία που σήμερα ανακοινώθηκαν τα επίσημα αποτελέσματα της ανεργίας του τρέχοντος μήνα και που οι γυναίκες παραμένουν στο υψηλότερο επίπεδο ανέργων στην Ευρώπη, οι Ελληνίδες γυναίκες, και που προστίθεται η καθαρίστριας του Υπουργείου Οικονομικών, χωρίς να υπάρχει καμία διάθεση και καμιά υποδομή κράτους δικαίου σε σχέση με την μελλοντική τους διευκόλυνση, είτε κάποιον που είναι στο όριο της συνταξιοδότησης, είτε ακόμα και με την καταβολή του επιδόματος ανεργίας. Δεν υπάρχει επίδομα ανεργίας για αυτές τις γυναίκες. Δεν υπάρχει αποζημίωση απόλυσης για αυτές τις γυναίκες. Γυναίκες κρίθηκε από το πρωτόδικο δικαστήριο σε ένα πλήρη φάκελο δικαιολογητικών που αναπερίπτωση προσκομίσαμε, ότι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρά οικογενειακά προβλήματα. Είναι οι περισσότερες μονογονικές οικογένειες. Είναι οι περισσότερες με παιδιά, με άτομα με ανάγκες. Αμαία. Είναι περισσότερες χείρες. Είναι πολλές διαζευμένες. Είναι, εν πάση περιπτώσει, κοινωνικά δράματα που ζουν και βιώνουν πέρα αυτών και την αναλγησία της πολιτείας, η οποία εκδηλώθηκε κυρίαρχα με το γεγονός ότι μέχρι προχτές που κατέθεσε την αίτηση, μάλλον που εκδόθηκε, γιατί μέχρι προχτές έπρεπε να την εφαρμόζει μέχρι χτες την απόφαση, που εκδόθηκε η απόφαση του Αριού Πάγου, δεν εφήρμοσε ούτε ένα λεπτό τη δικαστική απόφαση. Και σήμερα δεν δικαιούται αυτή η πολιτεία να υποστηρίζει ότι αλίμονο πρέπει να κάνουμε σεβαστές τις δικαστικές αποφάσεις, αναφερόμενοι βεβαίως στην απόφαση του Αριού Πάγου που ασφαλώς προσωρινά τη δικαιώνει στο αν θα εφαρμοστεί ή όχι πρωτόδικη. Ξέχασε όμως να πει ότι οι αποφάσεις είναι σεβαστές και όταν είναι και πρωτόδικες και μάλιστα είναι προσωρινά εκτελεστές. Εκεί ούτε μία αφορμή δεν δόθηκε για να δικαιολογηθεί, απλά κόφευε. Και όχι μόνο κόφευε, υποστήριξε
ότι θα μπορούσε να μην εφαρμόσει από την αρχή τη δικαστική απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου, διότι δήθεν ένας νόμος του 1951 της έδινε το δικαίωμα επειδή άσκησε ανέρεση για 60 μέρες να μην την εφαρμόσει. Αυτό είναι αβάσιμο, διότι αν ίσχυε, δηλαδή ο νόμος του 1951, σύμφωνα με τον οποίο το δημόσιο όταν κάνει ανέρεση δεν εφαρμόζει μια πρωτοδική απόφαση, έστω και αν είναι προσωρινά εκτελεστή, αν αυτόν ίσχυε και αν αυτό πίστευε αυτή τη στιγμή το ελληνικό δημόσιο, δεν είχε κανένα λόγο να προσφύγει στον Άριο Πάγο. Μπορούσε να θωρακιστεί πίσω από αυτή την άποψη, που ασφαλώς είναι παροχημένη, δεν είναι αποδεκτή, είναι συνταγματικά ξεπερασμένη. Δεν μπορεί το δημόσιο να έχει προνόμια στην εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων όπως δεν έχουν οι Έλληνες πολίτες οι υπόλοιποι. Αντί λοιπόν να εμείνει στην άποψή του αυτή, που λυπάμαι που και το νομικό συμβούλιο του κράτους πρώτο αυτό την υπαγόρευσε στον προηγούμενο Υπουργό Οικονομικών, διότι είναι μια άποψη νομικά αβάσιμη και αιωλή. Αντί λοιπόν έστω να εμείνει και να έχει το θάρρος να πάει μέχρι τέλους αυτή την άποψη, κατέθεσε και έτσι στον Άριο Πάγο. Γιατί να κατάθεσε έτσι στον Άριο Πάγο? Μπορούσε να ακυρωθεί πίσω από αυτή την άποψη. Ήθελα να σας πω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει τίτλος σε κανένα που να είναι σωστός, αν έχει τη διατύπωση είτε είναι σε εφημερίδα, είτε είναι σε site, είτε είναι σε blog, ότι το ελληνικό δημόσιο δικαιώθηκε ή, για να το πω καλύτερα, οι καθαρίστριες τελικώς έχασαν την υπόθεσή τους στον Άριο Πάγο. Η υπόθεση δεν έχει κριθεί, όπως καταλαβαίνετε, σε επίπεδο νομιμότητας. Αυτό θα γίνει το Σεπτέμβριο. Σε επίπεδο ουσίας έχει ήδη κριθεί και δεν μπορεί να ξανακριθεί και είναι υπέρ τους. Κρίθηκε πρωτοδίκως και αφού το δημόσιο δεν έκανε έφεση, η ουσία παραμένει υπέρ τους και είναι αυτή που σας εξήγησα. Κερδίθηκε ένα στάδιο εξέλιξης που είναι να μην ισχύει απλά η απόφαση μέχρι να εκδοθεί η άλλη απόφαση του Αρίου Πάγου. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο στον Άριο Πάγο και δεν θα προκύψει, θα το δείτε και από το σκεπτικό, να μπει στην ουσία της υπόθεσης. Είναι άδικο αν κάποιο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης υποστηρίζει την άποψη ότι η υπόθεση κρίθηκε και οι καθαρίστριες δεν δικαιώθηκαν. Είναι άδικο. Επίσης, επειδή παρακολουθήσαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κάποια χθεσινά σχόλια σε εφημερίδες, σε blog, σε sites, που δεν υπάρχει καμία διάθεση σκοπιμότητας, φαντάζομαι, στη σύνταξή τους και στην αναφορά τους, δεν κρίθηκε η διαθεσιμότητα συνταγματική. Πολύ απλά γιατί δεν είχε κριθεί αντισυνταγματική. Δεν ασχολήθηκε με αυτά το πρωτόδικο δικαστήριο. Το πρωτόδικο δικαστήριο είπε δύο απλά πράγματα, τα οποία επαναλαμβάνω διατηρούνται σήμερα και έχουν αποκτήσει ισχύ τελεσιδίκου αποφάσεως. Δεν ξανααμφισβητούνται. Ό,τι δηλαδή. Η διαθεσιμότητα όπως εφαρμόστηκε δεν ήταν σωστή στην εφαρμογή της, διότι δεν υπήρξε οικονομική μελέτη για την απόλυση των καθαριστριών στο Υπουργείο Οικονομικών, ενώ το μνημόνιο το προβλέπει. Και δεύτερον, διότι δεν δόθηκε αποζημίωση στις γυναίκες αυτές, προκειμένου να απολυθούν σωστά, όπως γίνεται αν απολυθεί ένας που δουλεύει σε ένα περίπτερο, σε ένα κομμωτήριο, σε ένα ψιλικατζίδικο, για να θυμηθούμε και τον ιδιωτικό τομέα. Στις περισσότερες λεπτομέρειες θα τις πει η συνάδελφος κ. Σουπούλ. Τρίτο σκέλος της εισήγησής μου, με δύο παρατηρήσεις. Τι κάνουμε? Πρώτα απ' όλα θα περιμένουμε το σκεπτικό της απόφασης. Εγώ θέλω να πω ότι ο νομικός κόσμος της χώρας παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την απόφαση και αυτό εκδηλώνεται προς το πρόσωπό μας με απεριόριστα τηλέφωνα και προσωπικές, ας πούμε, εκδηλώσεις παράστασης από πολλούς νομικούς, ακόμα και δικαστές, ακόμα και συναδέλφους δικηγόρους εννοείται, όπου θα περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το αιτιολογικό της απόφασης του Αρίου Πάγου. Γιατί θεωρούμε ότι η απόφαση, το μόνο που μπορεί να κάνει, χωρίς να συμφωνούμε με αυτό και αυτό προσπαθήσαμε να αναδείξουμε, είναι να αποδείξει αν τελικά εξυπηρετείται μέχρι το Σεπτέμβριο το δημόσιο συμφέρον του Υπουργείου Οικονομικών πολύ περισσότερο, από το γεγονός ότι οι εργολάβοι αυτή τη στιγμή έχουν συμβάσεις και λειτουργούν ως υπηρεσίες καθαριότητας στις ΔΟΗ και στο Υπουργείο Οικονομικών. Συμβάσεις όμως, οι οποίες έτσι κι αλλιώς λήγουν σταδιακά, λαμβανομένου υπόψη, επαναλαμβάνω, του γεγονότος ότι ταυτόχρονα οι καθαρίστριες πληρώνονται και κάθονται στο σπίτι τους. Αν βρεθεί αιτιολογία επαρκής που να στοιχειοθετήσει αυτού του είδους τη βασιμότητα της αίτησης που έκανε το δημόσιο στην απόφαση του Αρίου Πάγου, ασφαλώς και θα το χαιρετήσουμε. Αλλά είναι πολύ δύσκολο, κατά την άποψή μου, να τεκμηριωθεί. Αυτό είναι ένα σχόλιο, ας πούμε, που με πνίγει και είμαι υποχρεωμένος να το περιγράψω. Είναι πολύ δύσκολο να τεκμηριωθεί αυτό το πράγμα. Τη στιγμή, μάλιστα, που σας λέω ότι το δημόσιο δεν προσκόμισε στη δίκη προχτές απολύτως κανένα οικονομικό στοιχείο για να αποδείξει αυτή τη βλάβη που σας είπα ότι προσπαθεί να αποδείξει. Ούτε μία οικονομική έκθεση, ούτε μία μελέτη, ούτε μία αναφορά, έστω οικονομικά στοιχειοθετημένη, που να φαίνεται ότι βλάπτει το δημόσιο συμφέρον. Άλλη συζήτηση περί αυτού δεν μπορεί να γίνει.
Εμείς λοιπόν τι κάνουμε, περιμένουμε το σκεπτικό για να το αναλύσουμε και να το εκτιμήσουμε. Δεύτερον, σας λέω ότι θα καταθέσουμε εμείς έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης. Προσέξτε, μην τα μπερδέψετε, γιατί σήμερα διάβαζα κατά της απόφασης του Ορίου Πάγου. Δεν χωρεί έφεση σε αυτό το πράγμα, σε αυτήν την απόφαση, έτσι. Κατά της πρωτόδικης απόφασης. Προσέξτε, κατά της πρωτόδικης απόφασης που μολονότι μας δικαίωσε, θα τη θωρακίσουμε ακόμα περισσότερο με δύο βασικά σκεπτικά επιχειρήματα, νομικά επιχειρήματα, που είναι πρώτον, ότι παραβιάστηκε πέρα από τους άλλους λοιπούς νόμους ο νόμος των ομαδικών απολύσεων στην περίπτωση των καθαριστριών, και δεύτερον, υπήρξε μια σαφής διάκριση φύλου στην απόλυσή τους, είναι όλες γυναίκες, δεν λήθηκε κανένα άλλο μέτρο πριν την απόλυση, πριν την διαθεσιμότητα, και από αυτού σας λέω ότι και ο συνήγορος του πολίτη έχει ζητήσει εγγράφως από το Υπουργείο Οικονομικών εξηγήσεις γιατί το έκανε. Δεν γνωρίζω αν το Υπουργείο Οικονομικών να έχει απαντήσει στο συνήγορο του πολίτη γιατί φαίνεται να έχει παραβιάσει όλη την ευρωπαϊκή νομοθεσία που έχει κυρωθεί και με ελληνικούς νόμους περί διάκρισης φύλου στην απόλυση αυτών των γυναικών. Εμείς λοιπόν τη Δευτέρα, που είναι η τελευταία ημέρα προθεσμίας, θα καταθέσουμε έφεση, θα την προσδιορίσουμε και θεωρούμε ύστερα από αυτό ότι εφόσον υπάρχει εκκρεμής έφεση από πλευράς των εργαζομένων σε αυτή την υπόθεση, δεν μπορεί ο Άριος Πάγος 23/9 να δικάσει. Άρα το πράγμα από εδώ και πέρα έχει εξέλιξη. Εμείς θα ζητήσουμε από το εφετείο να προχωρήσει άμεσα και θα ζητήσουμε έτσι επίσευσης να δικαστεί η υπόθεση από το εφετείο Αθηνών και ελπίζω να υπάρξει η αντίστοιχη σπουδή από το εφετείο Αθηνών, όπως υπήρξε για να προσδιοριστεί η ανέρεση του Αρίου Πάγου, ενώ ήταν κλειστά τα δικαστήρια και δεν λειτουργούσε καμία απολύτως γραμματεία, στο να προσδιοριστεί αμέσως το Σεπτέμβριο, όταν άλλους πολίτες για να καταθέσει μια ανέρεση θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο σε μια ανάλογη υπόθεση από ό,τι καθαρίστρες και το δημόσιο σε συγκεκριμένη περίπτωση. Εμείς θα ζητήσουμε άμεσα να δικαστεί η υπόθεση στο εφετείο και θα περιμένουμε και από αυτής να δούμε την όποια απόφαση. Ταυτόχρονα σας αναφέρω ότι, και τελείωσα, εμείς θα καταθέσουμε αίτηση οπωσδήποτε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για τη μη συμμόρφωση της ελληνικής πολιτείας στη δικαστική απόφαση επί 30 ημέρες. Ήδη έχουμε καταθέσει μήνυση στον κύριο Εισαγγελέα και έχει διατάξει προκατακτική όπου καλούνται ένας-ένας οι μάρτυρες που έχουμε αναφέρει και περιγράψει και καταθέτουν για τη μήνυ υλοποίηση της δικαστικής απόφασης μέχρι ότου εκδόθηκε η απόφαση εκ μέρους του Ορίου Πάγου. Και ταυτόχρονα, για να φτάσω και στο θέμα της ημέρας, ότι τη Δευτέρα θα υποβάλουν και μηνυτήρια αναφορά στον κύριο Εισαγγελέα για τα γεγονότα βίας που άσκησαν αστυνομικά όργανα σε συστηματικά μεμονωμένες περιπτώσεις με τις τραυματίες, απρόκλητα γεγονότα εκ μέρους των καθαριστριών, με τις τραυματίες που είναι σε πολύ σοβαρή περίπτωση. Η μία ήδη νοσηλεύεται μέχρι σήμερα, η Δέσποινα η Μανώλη δίπλα μου είναι και κινείται με πατερίτσες και με... Δήμητρα, με πατερίτσες, οι πατερίτσες έχουν σημασία, έχει το Δέσποινα η Δήμητρα, έτσι και ένα πυρικό καροτσάκι και ασφαλώς η Φωτεινή που έχει γίνει το θέμα της ημέρας με την γροθανκόπηση στο κεφάλι της πισόπλατα από ένα αστυνομικό όργανο, ευνίδια από ό,τι φαίνεται και εντελώς ανυπαίτεια. Αυτά είναι πολύ σοβαρά γεγονότα. Δεν μας ενδιαφέρει εμείς να αποτελέσουμε ένα μοντέλο κοινωνικής έκρηξης και να ασχολούμαστε με ό,τι πετάει και κολυμπάει στην ελληνική κοινωνία. Μην παρεξηγηθούμε και γίνουμε και φανούμε γραφικοί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τι γίνεται τώρα. Έχουμε που έχουμε το βάσανο της φτώχειας, της δύστυχης οικογενειακής κατάστασης, της ανησυχίας και του άγχους ότι μέχρι 18 Αυγούστου είναι το ελάχιστα φθηνό μερογκάμματο που μας καταβάλει το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν γίνεται από εδώ και πέρα να ανοίξουμε και άλλα μέτωπα και με την αστυνομία. Ας καταλάβει η πολιτεία ότι αυτό το δικαίωμα των εργαζομένων, καθαριστριών, είναι μονοσήμαντο. Δεν έχει να κάνει με άλλα ζητήματα που του ελληνικού κράτους, ούτε εμείς θα τα λύσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούν κάποιοι να σκυλεύουν στην πλάτη των καθαριστριών. Και ας καταλάβει ότι το πρόβλημα αυτών των γυναικών δεν είναι ούτε να γίνονται γραφικές όπως εμφανίζονται με τους αστυνομικούς κάθε μέρα και με τις ασπίδες τους ή τα κλόπς τους. Είναι πρόβλημα πλέον επιβίωσης. Δεν είναι το δικαίωμά τους στην εργασία, αυτό έχει προπολού ξεπεραστεί. Είναι πρόβλημα, επαναλαμβάνω, επιβίωσης. Και ελπίζω να μην υπάρχουν χειρότερα σε μεμονωμένες περιπτώσεις αποτελέσματα. Και ξέρω ότι σας λέω γνωρίζοντας ατομικές περιπτώσεις που είναι στα όρια εξαθλίωσης και απεγνωσμένης προσπάθειάς τους να κρατηθούν στη ζωή με τα τεράστια οικογενειακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Έρχομαι λοιπόν στο θέμα του Αρίου Πάγου, το οποίο το σκεπτικό πραγματικά περιμένουμε με περιέργεια και ανυπομονησία, για το λόγο ότι εμείς προβάλαμε με πολύ μεγάλη ένταση την επιμονή του δημοσίου να μην συμμορφώνεται.
έτσι, την επιμονή του δημοσίου να εξυπηρετεί ανάγκες τις οποίες εσείς καλύβατε με την εργασία σας, με ιδιώτες εργολάβους, τους οποίους προσέλαβε ακόμα και μετά την άσκηση της αγωγής, ακόμα και μετά τη συζήτηση της αγωγής, σε κάποιες περιπτώσεις δε, ακόμα και μετά την επίδοση από μέρους μας απόφασης. Έτσι, κάποιες συμβάσεις έχουν συναρθεί ακόμα και αρχές Ιουνίου του 2014. Αυτή λοιπόν η επιμονή στη μη συμμόρφωση, σε μία απόφαση άριστα τεκμηριωμένη, έχει απογοητεύσει πάρα πολύ το μέσο πολίτη, ο οποίος πια τι μήνυμα λαμβάνει για την ασφάλεια δικαίου, για τη δυνατότητά του να δει πράγματι το δίκαιο του μέσω της κρίσης των δικαστηρίων. Ο κύριος Καρούζος ανέλησε πάρα πολύ και τη μέχρι σήμερα πορεία μας και τα βήματα που θα ακολουθήσουμε από εδώ και πέρα. Σαφέστατα θα ασκήσουμε έφεση για να πάμε την υπόθεση στο εφετείο της Αθήνας και από εκεί και πέρα η δικαστική εξέλιξη να ακολουθήσει. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Για τα νομικά μας βήματα θα είστε πάντοτε ενήμερες. Έτσι. Ακόμα μία φορά, μπράβο για τον πολύ δίκαιο και αξιοπρεπή αγώνα σας. Δύο λεπτά, ο κύριος Πετράκος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είναι σήμερα μαζί μας, ήταν και χθες τα γεγονότα, έφυγε ξύλο χθες και θα ήθελα να πει δύο κουβέντες και νομίζω ότι μπορούμε να τον ακούσουμε. Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε για μια ακόμη φορά τη συμπαράστασή μας στις αγωνιζόμενες καθαρίστριες και να δηλώσουμε τη σταθερή και αμετακίνητη στήριξη μας στον αγώνα τους, ο οποίος, όπως εξήγησε ο κ. Καρούτζος, είναι απολύτως δίκαιος, δεν έχει κανένα επιχείρημα οποιασδήποτε μορφής, όχι μόνο από την άποψη των εργασιακών ή των ανθρώπινων αντιλήψεων, να το πω έτσι, για μιας κοινωνίας, οποιασδήποτε κοινωνίας, αλλά ούτε καν στενά μνημονιακό, δημοσιονομικό όφελος το κράτος. Έχουμε κατ' επανάληψη τονίσει και δεν είχε απαντήσει, δεν είχε αντιτάξει ο κύριος Στουρνάρας, ο προηγούμενος Υπουργός Οικονομικών, ότι και με τους όρους που αντιλαμβάνεται η μνημονιακή συγκυβέρνηση, όχι πως φυσικά εμείς συμφωνούμε αντίθετα, αλλά και με τους όρους που αντιλαμβάνεται και λειτουργεί, δηλαδή του στενού δημοσιονομικού ωφέλους, υπάρχει επιβάρυνση, θα υπάρξει επιβάρυνση βαριά του δημοσίου, όχι μόνο στην παρούσα φάση που ανέλησε ο κύριος Καρούτζος, όπου επιπλέον δίνονται χρήματα, αλλά και στη συνέχεια με τους εργολάβους. Πέραν του θέματος που έχει αναπτύξει και η Ομοσπονδία που είναι εδώ, ότι δεν είναι δυνατόν στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο υπάρχουν σοβαρά έγγραφα που αφορούν τους πολίτες, να υπάρχουν εργολαβικοί εργαζόμενοι οι οποίοι δεν ξέρουν τι είναι και πώς μπαίνουν μέσα. Πέραν όμως αυτό που θέλω σήμερα να τονίσω είναι τη βαθιά απαγοήτευση, είναι το ελάχιστο, για να μην πω οργή, για τον νέο Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος βγήκε και είπε ότι δήθεν αντιλαμβάνεται το δράμα του ελληνικού λαού και ο οποίος στη χτεσινή παράσταση διαμαρτυρίας που κάναμε πέντε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τον ξυλοδαρμό που υπέστησαν οι καθαρίστριες, δεν είχε τη δύναμη, την προσωπική, σαν άνθρωπος, να πάρει δύο ελάχιστες αποφάσεις που του ζήτησα. Πρώτον, να ζητήσει τα μάτια να αποχωρήσουν και να σταματήσει η άσκηση βίας, που ήταν δικαίωμά του απόλυτο και υποχρέωσή του. Και δεύτερον, να προσδιορίσει το ραντεβού που του ζητάει το συντονιστικό μαζί με την Ομοσπονδία,
εφοριακών να συναντήσει το συντονιστικό των καθαριστριών για 10 λεπτά να του εξηγήσουν τα επιχειρήματά τους. Απέναντι μας είδαμε έναν υπουργό, ο οποίος φοβόταν κυριολεκτικά να πάρει αυτές τις δύο αποφάσεις και ο οποίος έκανε ότι δεν καταλαβαίνει. Τι του λέγανε. Επιμείναμε και θα επιμείνουμε και σήμερα. Σας ενημερώνω ότι πριν από λίγο πήρα στο γραφείο του, ζήτησα να μας απαντήσουν άμεσα για τη συνάντηση και θα επιμείνουμε να γίνει η συνάντηση διαφορετικά. Εκ των προτέρων θα καταγγείλουμε την υποκρισία και την αναλγησία της κυβέρνησης, η οποία όχι επί της ουσίας, αλλά και επί του τύπου μια συνάντηση 10 λεπτών αρνείται να την κάνει με γυναίκες οι οποίες είναι 9 μήνες στο δρόμο και οι οποίες δέρνονται ανηλαιώς σχεδόν μέρα παραμένα. Σας ευχαριστώ. Όταν εκδόθηκε η απόφαση, εμείς δεν επιδώσαμε ούτε επιταγή να εκτελεστεί αμέσως όπως θα μπορούσαμε. Εμείς τι είπαμε? Επειδή δεν απλό αντίγραφο της απόφασης. Δηλαδή πόσο καλό πιστεύω σκεφτήκαμε κάποια πράγματα. Συζητήσαμε με την κυρία Γενισοπούλου και λέμε, ας επιδώσουμε ένα απλό αντίγραφο της απόφασης, ευελπιστώντας ότι ένα απλό αντίγραφο της απόφασης, επικυρωμένο, αρκούσε για μια πολιτική ευαισθητοποίηση στην υλοποίησή της. Εκεί λοιπόν θα έπρεπε κανείς, παίρνοντας την απόφαση, διότι επιδόθηκε στο νομικό συμβούλιο του κράτους, που είναι ο δικηγόρος με το δημοσίου και του Υπουργείου Νομικών, να μελετήσει κάποιος, απλώς ένας, έστω την απόφαση, όπως την περιγράφει ο κ. Μέρκος σε αυτή την ανάγνωσή της. Ότι δηλαδή σήμερα ο τρόπος που διεξάγονται οι υπηρεσίες καθαριότητας πάσχει και πάσχει σοβαρά. Όταν ο δικαστής γράφει μέσα ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις και η διαφάνεια και η νομιμότητα των διαγωνισμών που κανονικά ισχύουν στις περιπτώσεις αυτές, το θέμα έχει και άλλο ενδιαφέρον. Αντί λοιπόν να έρθει επιθετικά με την καλή έννοια το Υπουργείο και να αναζητήσει, οπ, εδώ κάτι συμβαίνει. Βάζω και τις καθαρίστες απέναντι, αλλά εξετάζω και αυτό που λέει ο δικαστής. Φτάσαμε σε αυτά τα φαινόμενα επί 30 μέρες να μην εφαρμόζεται η απόφαση και στα φαινόμενα όχι μόνο να υποστηρίζει το νομικό συμβούλιο του κράτους ότι δεν έχει υποχρέωση να την εφαρμόσει με τον νόμο που σας είπα του 1951, από την άλλη εντελώς αντιφατικά να προσφέρει και στον Άγιο Πάγο, μη θέλοντας να πάει στο εφετείο, όπου και στο εφετείο θα μπορούσε ακόμα και αυτό που είπε ο πρωτόδικος δικαστής να επανεξεταστεί. Δηλαδή μια τακτική σύγχυσης, η οποία το μόνο που έκανε ήταν τελικά να οπλίσει τις γυναίκες αυτές με ένα περισσότερο δίκιο και αν θέλετε με μια περισσότερη οργή. Και σας λέω και πάλι, αντίστροφα, αν ο Καρούζος ή ο κύριος Μέρκος χρωστούσε ένα ευρώ αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Οικονομικών είχε μια απόφαση σε βάρος του Καρούζου ή του Μέρκου ή της Γιονυσοπούλου ή της Μπανόλη, θα έκανε τα ίδια πράγματα? Ναι. Θα περίμενε και δεν θα εφάρμοζε την απόφασή του? Θα μπορούσε ο Καρούζος ή ο Μέρκος αυτή τη στιγμή να διαφεύγει μια σύλληψη με την αυτόφορη διαδικασία? Βρισκόμαστε σε μια εποχή που αυτά τα ζητούμενα έπρεπε να είναι ευνόητα και όχι ζητούμενα. Ο πολίτης, αυτό είπε η κυρία Διονυσοπούλου προηγουμένως για την αποκωδικοποίηση, στη δική μου ανάγνωση, ας πούμε. Διότι είμαστε δικηγόροι που έχουμε κλάψει την υπόθεση και κλαίμε πίσω από τις κάμερες και τα μικρόφωνα, γιατί συμπάσχουμε αυτή την κατηγορία εργαζομένων. Και όπως έχουμε πει και ο καθένας χωριστά, και δεν το λέμε τώρα για να περιαυτολογήσουμε, δεν έχουμε ομαδικές υποθέσεις εμείς αυτού του επίπεδου άλλες. Έτσι, δεν βιώνουμε, ας πούμε, άλλα δράματα και με συνειδητή επιλογή δεν το κάνουμε. Προς άγρα πελατών, μην χρεωθούμε ότι κινούμαστε σε αυτήν την ιστορία. Αλλά ανθρώπινα και κοινωνικά δραστηριοποιούμαστε ως επιστήμονες και περιμένουμε και από το σύνολο το νομικό, τον υπόλοιπο της χώρας, τους γενικούς συλλόγους να εμπλουθούν σε αυτόν τον αγώνα συμπαράστασης. Θα πρέπει ο δικηγορικός σύλλογος της χώρας να παρέμβει, ο μεγαλύτερος και ήδη των Αθηνών. Θα πρέπει να διατυπώσει και αυτός ένα λόγο για το μέχρι σήμερα το πώς το κράτος αδιαφόρησε την υλοποίηση μιας απόφασης. Περιμένουμε με αγωνία και με σεβασμό την όποια εξέλιξη αυτό το ζητούμενο. Θα πρέπει λοιπόν να τονίσω μετά τις μεγάλες παραθέσεις που κάνω, ότι αντί να ενσκύψει λοιπόν η πολιτεία σε ένα σκάνδαλο που κυοφορήθηκε, που το αναδεικνύει ο Μέρκος με την τοποθέτησή του, ότι δηλαδή τι γίνεται, στο μεταξύ λέγουν συμβάσεις, μπορεί ο προϊστάμενος ΔΟΗ να αναθέτει απευθείας σε γνωστούς ή μη γνωστούς διαγωνισμούς χωρίς καμία νομιμότητα, ενώ έχει μείνει μια τόσο σοβαρή υπόθεση, σας πω ότι κύριε Μέρκο, έστω από την εξέλιξη δικαστική, να μπορεί. Αυτό όμως είναι αίσθηση δικαίου που καλλιεργείται. Αντί λοιπόν σε αυτή την εποχή σήμερα ο πολίτης να είναι οπλισμένος με την αίσθηση δικαίου, ακούει από τη μία την Ένωση Διοικητικών Δικαστών να λέει ότι κάτι δεν πάει καλά στη χώρα και δεν εφαρμόζει τις δικαστικές αποφάσεις και να κρούει τον κόμμα να τον κινδύνου λίγο πριν την έκδοση της απόβασης των καθαριστηριών, να δίνει ένα χαμόγελο σε αυτές τις γυναίκες ελπίδας και αισιοδοξίας,
να ακούει την άνοση δικαστών και εισαγγελέων χτες να καταδικάζει οποιαδήποτε προσπάθεια που έχει να κάνει με τροποποίηση του κώδικα ποινικής δικονομίας για τη συγκάλυψη υπεξαιρετών του δημοσίου κτλ. Να ενθουσιάζεται ως πολίτης με αυτή την αντίληψη και ξαφνικά να αντιμετωπίζει μια απόφαση που πραγματικά, εν πάση περιπτώσει, δεν φαίνεται να είναι ως απόφαση κοινωνικά ευαισθητοποιημένη. Δεν φαίνεται να είναι κοινωνικά ευαισθητοποιημένη η απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου, να την αντιμετωπίζει ο πολίτης με ένα δέος και με ένα τεράστιο ερωτηματικό. Γιατί, πού βλάπτεται ότι το δημόσιο από την υλοποίηση απόφασης μέχρι το Σεπτέμβριο, γιατί δεν πήραν μια αναβολή να καλέσουν, αφήστε τα συντονιστικά και τον δικηγόρο, την Ομοσπονδία Φοριακών, από τις μεγαλύτερες ομοσπονδίες του κλάδου και να πούν ο νέος υπουργός, όπως το υπονόησα εγώ, μάλλον το είπαμε σαφήνεια. Και το πρωί, μάλιστα, και το είπαμε και ενώπιον του Αρείου Πάγου. Ανέλαβε ένας νέος υπουργός. Τα θέλει τα δικαστήρια. Αγνοήστε και την πρωτοδική απόφαση. Καλέστε την Ομοσπονδία Φοριακών. Κάντε μια συζήτηση. Βάλτε τους όρους. Αν σας ενοχλεί το περιβάλλον της καθαρίστρας, βάλτε τους όρους αν θέλετε. Χρησιμοποιήστε έστω και αυστηρό λόγο, αλλά καλέστε τους. Αντί να τα κάνουμε όλα αυτά, μεταφέραμε ένα κοινωνικό πρόβλημα που κατ' ουσίαν είναι πρόβλημα επιβίωσης σε ένα νομικό αγώνα. Και έχετε τώρα τον καθένα Καρούζο να σας το πει εργατολόγος και να προσπαθεί να αναλύσει τι συμβεί. Από κάτω είναι μια κοινωνία να μην καταλαβαίνει ουσιαστικά τι σημαίνει ανέρεση, τι σημαίνει αναστολή, τι σημαίνει εκτελεστότητα απόφασης. Και όπως όλοι κατά καιρόν έχουμε υπάρξει συνταγματολόγοι, χειρούργοι, ουρολόγοι, γυναικολόγοι, ξαφνικά έχουμε υπάρξει και αναλυτές κατά πόσο η δημοκρατία πάσχει από την υλοποίηση δικαστικών αποφάσεων. Η κοινωνία βρίσκεται σε σύγκριση. Και η πολιτική αυτού του είδους, όπως αντιμετωπίζει τις περίπτωσεις των καθαριστριών, και που επαναλαμβάνω, μην θίγονται άλλοι εργαζόμενοι. Συμπάσχουμε τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Είμαστε στην ίδια κατηγορία με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Αναδεικνύουμε και το δικό τους πρόβλημα με αυτή τη δράση και τον αγώνα, είτε τον νομικό, είτε τον μάχημο καθημερινό. Αντί λοιπόν να προσδιοριστεί ο ρόλος της πολιτείας στο να βοηθήσει την κοινωνία να προσανατολιστεί, δημιουργείται αυτού του είδους εισήγηση με κυρίαρχα δικές της πολιτικές επιλογές, που πλέον δυστυχώς από ό,τι φαίνεται παίρνουν και τη μορφή βίας. Που ασφαλώς τελικά θα κάνουν και τις αναδείξουν τελικά τις καθαρίστρες ως το Γενικό Εισαγγελέα της χώρας. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να αποπροσανατολίζουμε, ας πούμε, τον αγώνα αυτών των γυναικών με τα επεισόδια των ματατζίδων, κάποιων ανεγκέφαλων, ας πούμε, που τις τραυματίζουν και τις απειλούν, και να φεύγει πλέον η συζήτηση από το δικαίωμα στην εργασία στο δικαίωμα της προστασίας του πολίτη. Τι πράγματα είναι αυτά? Σε ποιο κράτος δικαίου μπορούν αυτά να τα πει και να τα περιγράψει κανείς? Και επαναλαμβάνω, κάνουμε έκκληση στον νομικό κόσμο της χώρας να κάνει και μια άλλη ανάγνωση αυτή τη σύγχυση και του γεγονότος ότι ο καθένας αντιλαμβάνεται, κύριε, την αίσθηση δικαίου όπως τη φαντάζεται, θα οδηγηθούμε σε σοβαρά διέξοδα που η δημοκρατία και οι θεσμοί δεν τα επιτρέπουν. Τα πράγματα δεν πάνε προς το καλό με τέτοιους χειρισμούς. Αυτή είναι η έκκληση που δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Πριν έχω και άλλο να πω εξάλλου, είναι μια εξομολόγηση, ας πούμε, προσωπική. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό, ούτε είναι πολιτική, δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει όμως να μεταφέρει ένα μήνυμα στον κοσμάκι, στον απλό τον κόσμο, ότι η υπόθεση των καθαριστηριών δεν είναι υπόθεση αντισυστημική, δεν είναι υπόθεση να φύγει κάποια κυβέρνηση και να έρθει κάποια άλλη, ή μόνο αυτό που μπορεί κάποιος ή κάποιοι να το θέλουμε, είναι μια υπόθεση κοινωνικού περιεχομένου, δημοκρατικού περιεχομένου, θεσμικού διακυβεύματος. Όταν επί 30 μέρες η ελληνική πολιτεία δεν εφαρμόζει μια απόφαση ενός πρωτοδικείου, φοβάται από την απόφαση αυτή, φοβάται? Αυτό είναι το παράδειγμα λοιπόν. Αν θέλετε να το χαιρετήσουμε, να το χαιρετήσουμε, αλλά έχοντας σκίσει πρώτα τα πτυχία μας ως νομική. Θα ήθελα να πω το εξής. Επειδή μετά θα κληθείτε να αποφασίσετε πώς προχωράτε, μεταξύ άλλων πάντως, πρέπει να αναδείξετε το επόμενο χρονικό διάστημα για μία-μία της ΔΟΗ, ότι να, εκεί λύγει η σύμβαση και ενώ θα μπορούσα εγώ να απασχολούμαι, όπως τόσα χρόνια έκανα με εργατικότητα και αξιοπρέπεια, όμως να, το ελληνικό δημόσιο επιλέγει αψήφιστα το δικό του δρόμο και καταπατά το δικό μου δικαίωμα στην εργασία. Και επειδή στον χώρο βρίσκονται πολλοί δημοσιογράφοι, αυτό αξίζει να αναδειχθεί με ένα εκτενές άρθρο, ότι να, ορίστε, όπως εμείς προσκομίσαμε τις συμβάσεις των εργολάβων στο δικαστήριο για να τις αξιολογήσει και να δει ότι λίγουν πια και η εκτέλεση της απόφασης και η συμμόρφωση του κράτους δεν κοστίζει δά και κάτι τόσο μεγάλο. Αυτό θα πρέπει να αναδειχθεί. Ότι κύριοι, αυτή τη στιγμή κακώς δεν μας επαναφέρετε στα καθήκοντά μας. Δεν θα σας κόστιζε και κάτι. Και να τα στοιχεία είναι αναρτημένα στη διάβγεια. Ορίστε, να τα.
Αυτό οπωσδήποτε θα πρέπει να αναδειχθεί με λεπτομέρειες, γιατί είναι κάτι που αποτυπώνει την πραγματικότητα για το ίδιο το έργο που παρήχαν οι γυναίκες αυτές στο ελληνικό δημόσιο. Και πρέπει να είναι ένα κομμάτι του αγώνα σας, το οποίο θα δίνει και την εικόνα στους πολίτες για το χειρισμό, για το λάθος χειρισμό του θέματος από το κράτος. Παιδιά, ευχαριστούμε τα μέσα. Σας το λέω ειλικρινά, έχετε δείξει ένα και προσωπικά άλλους εργαζομένους και ξέρουμε και την κρίση σας και ξέρουμε και την κατάστασή σας. Έχετε δείξει μια απίστευτη συμπαράσταση σε αυτές τις γυναίκες. Ειλικρινά σας ευχαριστούμε γι' αυτό, δεν το περιμέναμε πραγματικά. Και μπράβο σας που καθημερινά και τις προβάλλετε και τις στηρίζετε και αντικειμενικά μεταφέρετε τη φωνή τους. Εντάξει, οφείλω να το πω αυτό πραγματικά από τους καμεραμένους, μέχρι να σκούν τους φωτορεπόρτερ, τον δρομογράφο, τους πάντες. Εντάξει. Λοιπόν, είμαστε εδώ, θα είμαστε εδώ, το έχουμε πάρα πολλές φορές, συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Άλλωστε, δεν μπορούμε να πάμε να γυρίσουμε πουθενά. Τα σπίτια μας όλων των συναδελφιστών είναι αδιανά, δεν παίρνουμε ροκάματο πουθενά. Άρα, εμείς εκεί θα είμαστε, έξω από το Υπουργείο, να διεκδικούμε τη δουλειά μας. Και για... και ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας. Αυτό λοιπόν θέλουμε να σας πούμε από εδώ σήμερα. Θέλουμε να είστε δίπλα μας και να παρουσιάζετε τα γεγονότα έτσι όπως ακριβώς είναι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Συγγνώμη. Για το περιστατικό που έχει διαταχθεί εδώ με το χτύπημα στο κεφάλι με το νοσοκομείο. Εσύ ξέρεις, αυτό είμαστε δύο κουβέντες, τι έγινε. Ναι. Εντάξει. Τι ωραία που σε χτύπησε. Ήταν εύστοχο. Με χτύπησε ύπουλα. Ήμουνα με την πλάτη εγώ. Εκείνη την ώρα δεν υπήρχε ακτιβισμός. Ήμασταν ακίνητοι. Και ξαφνικά έσωσε στο κεφάλι μου ένα σίδερο. Όχι γροθιά, σίδερο. Είδα τα αστεράκια. Και μετά με κράτησε η Κωνσταντίνα που χτύπησε. Στο πόδι της έδωσε κλωτσιά μετά ο επόμενος της Κωνσταντίνας που πήγε να με πιάσει γιατί είδε ότι ζαλίστηκα. Και χτύπησε μετά και η Κωνσταντίνα. Αυτά. Καινούργιο Πολυτεχνείο είναι εδώ πέρα. Το Πολυτεχνείο ζει. Το Πολυτεχνείο ζει. Καινούργιο Πολυτεχνείο είναι. Όχι, εγώ δεν είδα τίποτα. Μετά στο βιντεάκι τα είδα γιατί μετά συνέχισε ο ακτιβισμός μέχρι να μας βγάλουν από εκεί έξω. Και δεν ήμουν η μόνη που έφαγα τη γροθιά. Ήταν και άλλες δύο συναδέλφισες. Αυτή καταγράφηκε. Αλλά απλά αυτή καταγράφηκε. Είναι και άλλο που δεν φαίνονται. Εννοείται, εντάξει, κλωτσιές, ύπουλες από κάτω που δεν φαίνονται. Αυτά, πολλά που δεν φαίνονται. Υπάρχουν πολλές συναδέλφισές μας. 9 μήνες τώρα, δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε δεχτεί την αστυνομική βία. Στην πορεία των 9 μηνών που είμαστε στο δρόμο, έχουμε υποστεί πάρα πολλές φορές. Άλλες φορές βγήκαν προς τα έξω, άλλες φορές δεν βγήκαν. Τα κορμιά μας και οι ψυχές μας έχουν δεχτεί πολλά σημάδια. Θέλω λοιπόν εδώ να σας πω ότι τα κορμιά μας δεν τα φοβόμαστε, γιατί οι πληγές θα περάσουν πολύ γρήγορα. Αυτό που μας ανησυχεί είναι οι πληγές που έχουν ανοίξει στις ψυχές μας. 9 μήνες τώρα, χωρίς να υπολογίζουν τίποτα, καθημερινά, καθημερινά, ζούμε την αγωνία, δεν μπορούμε να ανασάνουμε. Δεν ξέρουμε τι θα μας συμβεί αύριο, δεν ξέρουμε αν αύριο έχουμε να βάλουμε κάτι στο τσουκάλι για να ταΐσουν τα παιδιά μας, δεν ξέρουμε αν μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά μας, αν θα διακοπούν οι σπουδές τους. Και γι' αυτό, και γι' αυτό το λόγο, έχουμε πάρει μια απόφαση ότι ο αγώνας αυτός θα συνεχιστεί. Αν μη τι άλλο, γιατί έχουμε ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας. Αξίζουν ένα καλύτερο μέλλον, αξίζουν να μπορούν να κάνουν όνειρα. Και αξίζουμε να δούμε. Μπράβο, μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο σας. Γι' αυτό θα είμαστε λοιπόν έξω από το Υπουργείο, διεκδικώντας το αυτονόητο. Τη δουλειά μας και την αξιοπρέπειά μας. Και πιστεύω ότι στο τέλος, εμείς νικήτριες, θα γυρίσουμε στις δουλειές μας με ψηλά το κεφάλι. Έξω η Ρουφιάνη των Γερμανών, η Ρουφιάνη. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι άλλο και να καταγγείλω τον κύριο Κικίλια.
που ανέλαβε υπουργός δικαιοσύνης πριν δύο μέρες, ο οποίος είναι γιατρός. Προστασίας του πολίτη. Δημοσίας τάξης. Δημοσίας τάξης, συγγνώμη, λάθος. Και είναι γιατρός. Και αθλητής. Και αθλητής. Και δίνει διαταγές στα ΜΑΤ να βαράνε 60χρονες γυναίκες. Δύο μέρες έχει αναλάβει το έργο του και είναι μαύρο. Δίνοντας διαταγές στους αστυνομικούς να βαράνε, μπορεί και τη μάνα του, γιατί μπορεί και η μάνα του να μην ξεπερνάει τα 60. Λοιπόν, εμείς καλούμε τον Ιατρικό Σύλλογο να τον διαγράψει τον κύριο Κικίλια, όπως διέγραψε η ΕΣΥΕΑ τον κύριο Κεδίκοκλου. Και αυτό πρέπει να γίνει. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι εμείς θα συνεχίσουμε από την πλατεία, από την Καραγιώργη Σερβίας, συγχωρέστε με. Εκεί λοιπόν έχει πια γίνει ένα κέντρο αγώνα που πέρα από τις 40 μέρες σχεδόν που είμαστε εμείς έχουν προσθεθεί μαζί μας και οι σχολικοί φυλακές και οι καθηγητές και τώρα πια θα θέλαμε να πούμε ότι καλούμε και όλους τους άλλους, είτε είναι διαθέσιμοι, είτε είναι άνεργοι, είτε είναι υπό απόλυση σε λίγο καιρό που έρχονται, όπως μαθαίνουμε, νέες απολύσεις. Θα θέλαμε λοιπόν όλοι από εκεί, από εκείνο το σημείο, να συγκεντρωνόμαστε κάθε μέρα, να δίνουμε το δικό μας αγώνα, γιατί όπως όλοι γνωρίζετε και γνωρίζουμε και εμείς πάρα πολύ καλά, ότι κανένας δεν μπορεί να καταφέρει κάτι μόνος του. Είδατε και χτες, σε μια στιγμή που η αστυνομία αποφάσισε να φερθεί για άλλη μια φορά με έναν τόσο βάναυσο τρόπο, πώς ξαφνικά μαζεύτηκε όλος αυτός ο κόσμος, μετά από έκκληση βέβαια που έκαναν και προς τιμήν τους τα μέσα, ό,τι υπήρχε εκείνη τη στιγμή, φωτογράφοι, ρεπόρτερ από ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και όλα αυτά, όσοι ήσαν εκείνη τη στιγμή εκεί, πραγματικά έδωσαν έτσι πολύ μεγάλη έμφαση σε όλο αυτό και καλούσαν κόσμο και είδαμε πολύ γρήγορα να μαζεύεται κόσμος κάτω στον δρόμο και αυτό ήταν για μας η ασφάλεια, η σιγουριά ότι να βρε παιδί μου, όλοι μαζί μπορούμε και κάτι θα καταφέρουμε. Θα πω για άλλη μια φορά ότι αυτό εκεί το σημείο λοιπόν να γίνει ένα κέντρο αγώνα πια με ένα κίνημα που θα αρχίσει να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα για να φτάσουμε κάποια στιγμή αυτός ο δρόμος και ο δίπλα και ο παραδίπλα να μην μας χωράει άλλο και όλοι μαζί με υψωμένη γροθιά πραγματικά να καταφέρουμε. Είναι ίσως πολύ μεγάλη κουβέντα που θα πω, εγώ δεν συνηθίζω να λέω μεγάλες κουβέντες, αλλά όλοι μαζί να καταφέρουμε να ανατρέψουμε αυτή την κυβέρνηση που έχει διαλύσει τα σπίτια μας, τις ζωές μας, τις οικογένειές μας, τις ζωές των παιδιών μας, που πραγματικά από εδώ και στο εξής δεν έχουν όνειρα, δεν βλέπουν τον ήλιο πια να ανατέλει. Εγώ αυτό έχω να πω γιατί φτάσαμε σε ένα σημείο που βλέπουμε την επόμενη ώρα και όχι το αύριο πια. Οπότε σας καλούμε και το λέω έτσι επειδή αυτή τη στιγμή καταγράφουν οι κάμερες και θα ήθελα να το δείξουν. Καλούμε όλο τον κόσμο εκεί, όλο τον κόσμο, σε κανέναν δεν κοστίζει τίποτα να κατέβει και να είναι συμπαραστάτες και όχι μόνο συμπαραστάτες γιατί πια ο καθένας θα αρχίσει να παλεύει για το δικό του ο δίκαιο, για το δικό του σπιτικό, για τα δικά του παιδιά. Όλοι λοιπόν μαζί στην Καραγιώργη Σερβίας, σε ένα νέο κέντρο αγώνα, με ένα κίνημα που θα γίνει όχι το κίνημα της Κούπας όπως είναι μέχρι τώρα, αλλά θα γίνει το κίνημα του λαού. Το Πολυτεχνείο ζει, το Πολυτεχνείο. Εγώ θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Θα ήθελα να πω, από τη στιγμή που πλέον, όπως είπε και ο δικηγόρος και αποδεικνύεται πλέον, ότι για αυτή την κυβέρνηση εμείς δεν κοστίζαμε τόσα πολλά, αντίθετα κοστίζουν οι συμβάσεις που έχουν κάνει τώρα με τους εργολάβους, ακόμη και τώρα τους καλούμε να δώσουν πολιτική λύση σε αυτό το πρόβλημα και να επιστρέψουμε στη δουλειά μας. Να σταματήσουν όλα λοιπόν τα δικαστήρια και αυτά και ας πάρουν την ευθύνη, αν έχουν λοιπόν το θάρρος των πολιτικών να βγουν και να το κάνουν. Τους καλούμε να το κάνουν.
εγώ συναδέλφοι σας θέλω να πω ότι μετά από 9 μήνες που δίνουμε έναν αγώνα ξεχωριστό, όμορφο, ωραίο, δίκαιο, επίμονο και ξυλοφορτωμένο, νομίζω ότι το μοναδικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε και να αποφασίσουμε σήμερα είναι να συνεχίσουμε να δίνουμε αυτόν τον αγώνα. Ξέρω ότι οι περισσότερες από εσάς τα κορμιά τους είναι πληγωμένα. Στα περισσότερα κορμιά υπάρχουν μελανιές, σπασμένα πόδια, ψυχές έτσι όπως τις περιέγραψε η Ρήμητρα. Όμως από εδώ και πέρα αυτός ο αγώνας είναι μονόδρομος. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν να ζητάμε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών τουλάχιστον να μας δεχτεί. Δεν είναι δυνατόν ο νέος υπουργός του Υπουργείου Οικονομικών να δηλώνει ότι δεν είναι ενημερωμένος. Δεν κατάλαβα από τον Άρη κατέβηκε. Πού ζούσε μέχρι τώρα? Σε περίκλειστο περιβάλλον? Δεν γνώριζε όταν αποδέχθηκε την πρόταση να αναλάβει την ηγεσία αυτού του Υπουργείου ένα πρόβλημα το οποίο του μεταφερόταν και το οποίο δεν είναι και το μοναδικό? Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να λέει ότι δεν ξέρει το πρόβλημα και θέλει να ενημερωθεί και περιμένει πότε θα ενημερωθεί για να μας συναντήσει? Ένα πράγμα που το ξέρει και ο τελευταίος άνθρωπος αυτής της χώρας ότι ισχύει και συμβαίνει επί 9 μήνες, είναι δυνατόν να δηλώνει άγνοια? Επιπλέον, ζητάμε από τον Πρωθυπουργό αυτής της χώρας, ο οποίος δήλωσε αμέσως μετά από τις εκλογές ότι πήρε το μήνυμα, να μας διευκρινίσει τι ακριβώς εννοούσε. Το μήνυμα ήταν ότι ξυλοφορτώστε τις καθαρίστριες για να μειωθεί το δημόσιο χρέος. Αυτό είναι το μήνυμα που πήρε από τις εκλογές. Αν λοιπόν αυτό το μήνυμα πήρε, τότε θα είμαστε απέναντί του. Διαφορετικά τον καλούμε να αποκαταστήσει την αδικία που έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή απέναντι σε 500 γυναίκες που αποτελούσαν τον πιο αδύναμο κρίκο αυτού του Υπουργείου, να σταματήσει αυτή η άδικη απόφαση και να επιστρέψουν όλες πίσω στη δουλειά τους. Εμείς λοιπόν βγαίνουμε σήμερα από εδώ μέσα περισσότερο ενωμένες και έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας, αυτό το ξέραμε από την πρώτη στιγμή, γι' αυτό ταχθήκαμε σε αυτόν τον αγώνα, ψυχήτε και σώματι, επί 9 μήνες, όλο το 24ωρο, η ψυχή μας ήταν να δικαιωθούμε. Σηκώσαμε ψηλά το κεφάλι μας, δεν δεχτήκαμε να σκύψουμε ούτε για μία στιγμή, γιατί πιστεύουμε ότι όποιος σκύβει, το μόνο που πετυχαίνει είναι να φάει και περισσότερες σφαλιάρες. Και εμείς δεν θα ανεχτούμε τη ζωή μας να είναι σκυμμένη. Είμαστε λοιπόν ενωμένες, είμαστε αποφασισμένες και έτσι συνεχίζουμε. Μπορεί η φωνή μου να είναι υποτονική σήμερα, γιατί έχει γδαρθεί ο λαιμός μου από τις φωνές χτες κατά τη διαδικασία των συγκρούσεων και αυτό έχει συμβεί για τρίτη φορά μέσα στην τελευταία εβδομάδα, αλλά όμως η ψυχή μας δεν έχει λυγίσει. Και αυτό θα το αποδείξουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Όλες μαζί λοιπόν προχωράμε, γιατί αυτό είναι το μοναδικό πράγμα που έχουμε μπροστά μας και το έχουμε υποχρέωση απέναντι στα παιδιά μας, συναδέλφοι, σε αυτό το πράγμα. Διότι κάποια στιγμή που θα ερωτηθούμε, θα έχουμε να απαντήσουμε. Ναι, όταν σου αφαιρούσανε τη ζωή, εγώ έδινα μάχη. Δεν καθόμουν στον καναπέ. Και δεν θα καθίσουμε στον καναπέ. Αυτό το καλοκαίρι θα είναι πάρα πολύ θερμό. Σας ευχαριστώ. Τα κορίτσια δεν θα φύγουν. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε εμείς. Τα κορίτσια δεν θα φύγουν. Α, συγγνώμη, φρόσου. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γεια σας. Εγώ δεν είμαι εδώ τώρα σαν εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας, γιατί ούτε η Ομοσπονδία ούτε εγώ. Είμαι σαν Βρόζο Σταυράκη, με την δυνατότητα που έχω να είμαι μαζί σας όλο αυτό το διάστημα και να βάζουμε τα ζητήματα στη συνέχεια στην Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία θα συνεδριάσει το μεσημέρι, έχει εκτελεστική επιτροπή και σίγουρα θα πάρει θέση για τις νέες εξελίξεις και είναι σίγουρο ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά σας και δίπλα σας, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, αυτό δεν έχει καμία σημασία, όμως συνολικά η Ομοσπονδία των Εφοριακών θα είναι δίπλα σας. Προσωπικά, για άλλη μια φορά, υποκλίνομαι στην δύναμη της ψυχής σας, στο δίκιο του αγώνα σας,
του αγώνα όλων μας, γιατί όλοι έχουμε προβλήματα. Δεν πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι, είναι μια ώρα δύσκολη. Έχω την άποψη ότι τα δικαστήρια και οι δικαστικές αποφάσεις μπορεί να αναδεικνύουν κάποια προβλήματα, κυρίως όμως αναδεικνύουν την παθογένεια του συστήματος και δεν λύνουν προβλήματα. Τα προβλήματα λύνονται με αγώνες. Γι' αυτό λοιπόν, παράλληλα με το δικαστικό αγώνα που αναδεικνύει τα προβλήματα, θα συνεχιστεί και πρέπει να συνεχιστεί ο αγώνας όλων μας για να πάρουμε τις ζωές μας πίσω όλοι. Ευχαριστώ. Επίσης, θέλουμε να σας πούμε ότι η ΑΔΕΔΗ σήμερα έχει κάνει στάση εργασίας από τις 1 μέχρι τις 4 η ώρα και καλεί τον κόσμο 2 η ώρα το μεσημέρι έξω από την Καραγκιόρκη Σερβίας. Να το κάνουμε και αυτό. Ωραία, εντάξει.